Από εκεί που από τα μέσα ήρθαμε. Και εδώ είναι πάλι άλλο ένα μεγάλο δωμάτιο του σπηλαίου. Είναι αρκετά ψηλό το σπήλαιο. Μπορείτε να δείτε ότι είμαι αυτή τη στιγμή όρθιος. Αλλά έχει κάτι παράξενο σύμβολα εδώ πέρα. Γεμάτο μυστήριο. Είναι πάντως αρκετά ενδιαφέρον. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να έρθετε με μια ομάδα σίγουρα, όχι μόνοι σας. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνα εδώ, που εύκολα μπορεί να χαθείτε. Αν και είναι αρκετά δύσβατη η περιοχή. Μπαίνουν πολύ στενά δρομάκια και μόνο πατάκια που έχει πολύ μικρά. Έχει, μπορώ να πω, αξιοθέατα έτσι να δείτε σταλαχτίζεις και σταλαγμίδες, αλλά είναι τόσο δύσβατη που μπορεί να κολλήσετε για σε κάποιο από αυτά να μην μπορείτε να γυρίσετε πάλι πίσω και δυστυχώς να γίνει κάτι κακό. Οπότε, κάτι περίεργο που είδα που δεν μου άρεσε. Κάτι είδα σαν σκελέτος ακριβώς. Ένα φρεσκοφαγωμένο ζώο. Ο τρόπος που είναι φαγωμένο μου γίνει στην περιέργεια ότι κάτι βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ πάνω μου είναι κάτι μεγάλες στελαχτίτες. Αν τις βλέπετε, είναι αρκετά εντυπωσιακό. Άντε να βγούμε τώρα. Άλλο ένα κομμάτι σταλαχτίτης. Άντε να μια φέρνω, θα το κρατήσω για έρευνα. Δύο κομμάτια σταλαχτίτες που βρήκα χάμω. Πάμε τώρα για να μπούμε όπως είμαστε στο πλυντήριο μέσα να πληθούμε. Λοιπόν, κάνει ένα στιάκι. Λοιπόν, κλείνουμε το βίντεο εδώ και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας από μένα.